ήθελα να ξέρω άραγε τι κάνει ο Σάκης, τι κάνει η Μαργιαλένα, τι κάνει ο Κόρομη, τι κάνει ο Ηλίας. Πού είναι. Και λέω πού να είναι. Συνδεθούμε με την Άννα Ζιρδέλη, η οποία είναι. Βρίσκεται στην... Πού βρίσκεται χρή... Α, στην πατρίδα. Στην παλιά εκδοχή, στην Ανάβησο. Έλα, στο χωριό του κοντά στο ΠΟΕΜ. Λοιπόν, ήρθαν οι παίκτες σε Survivor στην Ελλάδα, Άννα μου. Α, γι' αυτό πήγες στο καμαρίνι τόσο ωραία το πρωί, αυτά με τα καφτάνια σου. Λοιπόν, πάει για μπάνιο, πάει. Είστε θεά. Έλα, Άννα μου. Τελευταία εκπομπή, λοιπόν, θα σας μεταφέρω εδώ, σε αυτό το υπέροχο τοπίο, όπου οι παίκτες φτάσανε στην Ελλάδα χθες. Οι τέσσερις αυτοί παίκτες βρίσκονται σε μια υπερπολιτελή βίλα, εδώ έξω από την Ανάβησο, κοντά. Ανάβησο με παλαιά φώκια. Έχει πάνω στο βουνό, συγγνώμη, επειδή το ξέρω το μέρος, πάνω στο βουνό έχει Airbnb καταπληκτικές βίλες που μπορούν να φιλοξενήσουν πάρα πολλά άτομα. Άστο. Δεν έχω πάει. Γρηγόρη μου, είμαι σίγουρη ότι μπορεί να ήρθαν και στον ΠΟΕΜ χθες να φάγανε και να μην είπες τίποτα. Α, εντάξει, δεν λέω. Άμα ερχόταν αυτή θα τα... Όχι, δεν λέω μόνο για τον Γιώργο το φίλο. Μα άμα ερχόταν αυτή, θα είχα φέρει και εγώ κάμερα. Λοιπόν, τους παραλάβανε, θα τα πούμε όλα και στη συνέχεια. Βρίσκονται σε μία βίλα εδώ κοντά, όπως είπε και ο Γρηγόρης, υπάρχουν πολύ ωραία σπίτια. Γύρω στη μία η ώρα, μπορεί 1:30 με 2 υπολογίστε, σε αυτό εδώ πέρα το καφέ που βρισκόμαστε τώρα, θα συναντηθούν για πρώτη φορά οι γονείς των παιδιών με τα παιδιά τους μετά από 6,5 σχεδόν μήνες. Και με τη Μαργιαλένα. Θα γίνουν κάποια γυρίσματα. Αυτά είναι. Καλέ, για πρώτη φορά θα συναντηθούν τα πεθερικά. Τέλειο! Τώρα. Μην κλείσει η κάμερα μου. Γράφω. Γελάει. Λοιπόν, για πρώτη φορά θα συναντηθούν, γιατί όπως ξέρετε και από άλλα Survivors, πρέπει να γίνουν κάποια γυρίσματα με τα παιδιά με τους γονείς. Σωστά. Ναι, γιατί θα παίξουν βίντεο. Ο ημιτελικός και ο τελικός θα είναι αφιερωματικά βίντεο, συγκινητικά, στιγμές. Δεν έχει αγωνίσματα. Δηλαδή, να, κάτι τέτοια θα δούμε. Είναι λίγο βαρετό. Σύριαλ, θα δούμε λίγο σύριαλ. Δεν θα είναι βαρετό, γιατί θα έχει την αγωνία της ψηφοφορίας. Για πες, Άννα μου. Λοιπόν, η ομάδα του ευτυχείται, κατάφερε να μάθει σε ποιο σημείο θα συγκεντρωθούν. Είμαστε εδώ. Θέλω με τη βοήθεια του κάμεραμάν μας, του Νίκου του Χατζηστηλιανού, να μου κάνει ένα zoom. Μπορεί να είναι και εκείνο το σπίτι, εκεί στο πλάι αριστερά. Να λίγο να γεμίσει το μάτι μας, να δείτε. Από στιγμή σε στιγμή θα έρθουν να στήσουν, να πάρουν και τους συγγενείς, γιατί δεν θα τους πάνε στο σπίτι που βρίσκονται τα παιδιά μας. Οι τέσσερις φιναλίστ. Τώρα βλέπουμε λίγο τη θάλασσα. Μπορεί και να είναι, τώρα δεν ξέρω. Για πες τον συνάδελφο, τον αγαπητό μου. Λίγο πιο αριστερά του να το κάνει. Λίγο πιο αριστερά θέλετε. Ναι, τώρα δεν βλέπουμε σπίτι. Μπορεί να είναι εκεί απέναντι. Δεν ξέρω εδώ, δεν μπορούμε να πούμε. Κάπου εδώ είναι, ναι. Θα σου πω... Λέγε, να είναι μέσα στη θάλασσα και με το βλέπω. Είναι υποβρύχιο. Θα πούνε με σκάφος, θα τους έχει δώσει ο Τζέιμς το δικό τους. Όπου βγαίνει ο Ατζούν με αναπνευστήρα τώρα. Άννα, θα σου πω ένα δρόμο. Θα σου πω ένα δρόμο μέσα από την Ανάβησο που ανεβαίνει πάνω εκεί που είναι οι βίλες. Στο break τώρα. Ναι, εννοείται. Γιατί δεν είναι κάτω οι βίλες, είναι πάνω στο βουνό με τρομερή θέα. Άλλες λεπτομέρειες λοιπόν, θα σας αφήσω. Άννα μου, Άννα μου, παραμένεις εκεί και με, όσους συναδέλφους βλέπω θα το λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική βοήθειά σου φέτος. Είσαι εξαιρετική συνάδελφος, καταπληκτική σε αυτό που κάνεις και είναι μεγάλη μου χαρά και που συνεργάστηκα μαζί σου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την υπέροχη αγκαλιά. Είστε όλοι υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.